θέλω να του πω ένα ευχαριστώ, έστω και αγαπημένα και έστω και από εδώ, γιατί είναι ο λόγος ο οποίος αγάπησα την Κρήτη. Στέλιο, που τον ετοίμησες πολλές φορές στον τόπο, κύμνησες στα ιδανικά και αξίες των ανθρώπων. Για χρόνια ήταν πρεσβευτής του κριτικού μεγαλείου και του εφεδρικού κινήματος και στο κατάμεστο από κόσμο εκπροσώπους αρχών και ενόπλων δυνάμεων οδείο της παλιάς πόλης, ο σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών Ρεθύμνου τίμησε τη μνήμη του έφεδρου ταξίαρχου, επίτιμου προέδρου του και επί σειρά ετών προέδρου και του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης, Στέλιου Κεγεδάκη. Ένας άνθρωπος της προσφοράς. Προσέφερε με όλη του τη δύναμη, με όλο τον εαυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αλώνιζε όλη την χώρα και στο εξωτερικό για να τιμήσει την Κρήτη. Ο Στέλιος ήταν μοναδικός. Ο Στέλιος μόνο να βοηθήσει, να προσφέρει. Χρωστάμε εμείς πάρα πολλά πράγματα. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος εν αποστρατεία Ευάγγελος Αποστολάκης, μαζί με τη διοίκηση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ρεθύμνου, απέδωσαν στη σύζυγο του Στέλιου και Γεδάκη Μαρία το Αριστείον Ανδρών Κρηταγενών. Τόσα χρόνια προσπάθεια που είχε κάνει στο να προσφέρει στην πατρίδα, στο ελληνικό στρατό και όχι μόνο, να αναδείξει το ότι ο πατριωτισμός είναι πολύ σημαντικό, να είμαστε δίπλα και στην οικογένεια και στην πατρίδα. Αγαπούσε την πατρίδα του με το σωστό τρόπο, τίμησε την ιδιότητά του ως έφεδρος. Ήταν μια προσωπικότητα με έντονο αποτύπωμα και στην κοινωνική και στην πολιτιστική και στην αυτοδιοική η ιστορία του τόπου μας. Η χειρή ωστόσο ήταν στη διάρκεια της βραδιάς η παρέμβαση του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Αποστολάκη με φόντο την προκλητική ρητορική Ερντογάν. Κάνω αυτή την αναφορά κυρίως προκειμένου να υπογραμμίσω την αντίθεσή μου σε αυτή τη διαρκώς ανακοινούμενη ανάλυση σχετικά με τη σημασία που έχουν οι Τούρκες εκλογές για τη μείωση ή την αύξηση της έντασης του Αιγαίου. Μπορεί η αβεβαιότητα που δημιουργεί μια προεκλογική περίοδος να είναι πράγματι χρονικά επικίνδυνη, αλλά τίποτα δεν πρέπει να μας καθησυχάζει. Η Κρήτη βρίσκεται πια στην πρώτη γραμμή της προάσπισης των εθνικών συμφερόντων και η καρδιά της Ελλάδας χτυπά εδώ. Η αυλαία της τιμητικής εκδήλωσης έπεσε με την Ευαγγελία Ματθεουδάκη να ερμηνεύει το τραγούδι του έφεδρου Ανθιπολογακού, ενώ ακολούθησε χορός από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης.